Σήμερα η Λέσβος και ο Ιχίος δίνει το παρόν σε μια δημοκρατική λειτουργία. Σε μια λειτουργία που ενώνει και δεν διχάζει τους πολίτες. Η αντίθετη άποψη ήταν πάντα βασικό συστατικό της δημοκρατίας. Αντίθετα, ο ολοκληρωτισμός και η επιβολή μιας άποψης ήταν των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Όλοι μαζί ενωμένοι σήμερα, χωρίς κομματικές σημαίες, λέμε ποιος θέλουμε να είναι ο τόπος μας, ποιο θέλουμε να είναι το μέλλον των νησιών μας. Κάποιοι περιγράφουν ως λαϊκισμό ή ως δημαγωγία το να διεκδικούμε τα νησιά μας να μην γίνει ούτε η Νήσος Έλλης, ούτε το Γκουαντάναμο, ούτε η Σπιναλόγκα για τους λεπρούς που θέλει να εγκλωβίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα νησιά μας. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι μια αντικυβερνητική διαδήλωση. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει από τους Ευρωπαίους να παραμείνουμε στον τόπο μας, να συνεχίσουν τα νησιά μας να είναι ένας τόπος της δημιουργίας. Εδώ γεννήθηκε η Σαφώ, ο Αρίων, ο Ελίτης, ο Θεόφιλος. Αυτό θέλουμε να είμαστε. Δεν δεχόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε η φυλακή των απόκληρων της γης και των καταδιωγμένων. Είναι δικαίωμά μας με βάση το διεθνές δίκαιο ή αυτοδιάθεση. Οφείλουν οι κυβερνήσεις να ακούν το λαό τους και εμείς τους ζητάμε, απαιτούμε σήμερα. Την άλλη φορά έστειλαν το στρατό να μας δείρει και να μας πουν γκασμάδες. Το ξεχνάμε, εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο. Τους ζητάμε σήμερα στην Ευρώπη να διεκδικήσουν τα σύνορα της Ευρώπης και τα σύνορα της Ελλάδας, να μην γίνουν νεκρές ζώνες, να μην γίνουν ουδέτερες ζώνες, και από την κυβέρνηση ζητάμε ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο προκειμένου τα νησιά μας να γίνει ό,τι έγινε τότε με τον Παπανδρέου όταν ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Αυτή ήταν μια κίνηση υπεράσπισης και οχύρωσης των σύνορων. Βεβαίως τα σύνορα φυλάσσονται πολύ σωστά πια και επικοδομητικά. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειαζόμαστε για να παραμείνουμε στον τόπο μας ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο μόνο για τα νησιά μας. Δεν είμαστε ρατσιστές, αγαπάμε τους ανθρώπους και δεν θέλουμε να γίνουμε ρατσιστές.